Οικονομικά και το ξέρουν όλοι. Με ένα Δήμο που παραλάβαμε 42 εκατομμύρια χρέος, τώρα είναι 19 και προσπαθούμε. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή όπου συναντηθήκαμε με τον κύριο Πετράτο στο μουσείο, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί με τον κύριο Παρακλώ, στην πρόταση εγώ ανταποκρίθηκα θετικότατα. Είπα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε στην αρχή να μεταφερθεί εκεί το υλικό της Ιακωβατίου και βέβαια μετά στην επόμενη συνάντηση που κάναμε με την κυρία Ζαφυράκη και τον κύριο Ρουκοτά. Επίσης ήμουν θετικός στο να μεταφερθεί και να λειτουργήσει πλέον εκεί η Ιακωβάτιος και πιστεύω ότι ο χώρος είναι τέτοιος που αν λειτουργήσει εκεί η Ιακωβάτιος θα μπορέσει να αναπτύξει για ακόμα περισσότερες δράσεις από ό,τι είχε στο κτίριο της. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδι στο να συνεχίσουμε να πιέζουμε για το κτίριο, το διατηρητέο, το κανονικό της Ιακωβάτιου. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, σαν δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά, θα είμαι κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της κινητής βιβλιοθήκης. Κάποια πράγματα μπορούμε, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία λόγω διαδικασιών, να τα προχωρήσουμε και μέσα από τις σχολικές επιτροπές, της οποίας είμαι πρόεδρος. Και πραγματικά το θέμα, κυρίως αυτό που έχει να κάνει με την δανειστική βιβλιοθήκη, με την κινητή βιβλιοθήκη, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σε όποια σημεία μπορούμε, που δεν είναι της παρούσης, μπορούμε να τα συζητήσουμε κατηδία, θα το κάνουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Από εκεί και ύστερα, και στο κομμάτι της μεταφοράς, αν χρειάζεται, όπως ακούστηκε, εξειδικευμένο συνεργείο, είναι άλλη δουλειά αυτό, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και εγώ είμαι πρόθυμος σαν πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αλλά και σαν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να συνεργαστούμε με το γυμνάσιο εδώ ή το λύκειο, με τα παιδιά εθελοντικά να έρθουν να βοηθήσουν και στο πακετάρισμα και στη μεταφορά, αν είναι δυνατόν αυτό και δεν χρειάζεται συγκεκριμένο συνεργείο για τα βιβλία κτλ. Και πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε και τις εργασίες. Εμείς έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό του Δήμου, επειδή ανήκει στο Δήμο το κτίριο, 20.000 ευρώ για την επισκευή του μουσείου. Αντίστοιχα, υπήρχε ένας κωδικός, δεν ξέρω τώρα με τις ανθρωποποιήσεις πόσο έχει μείνει και στην ΚΕΔΙΚΕ. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με συντηρήσεις. Επειδή έχει σημασία άλλο η συντήρηση, άλλο η επισκευή. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα διαδικαστικά, θα τα συζητήσουμε. Γιατί έχει σημασία ακόμα και για το ρεύμα ή το νερό, όπου θα είναι στη σύμβαση όμως το λέω γιατί εμείς σαν ΚΕΔΙΚΕ. Ναι, δεν τα πληρώνουμε στο Δήμο. Είναι μέσα στο Δήμο. Οπότε θα προσπαθήσουμε να γίνει το ίδιο, να βρούμε τη φόρμουλα, ούτως ώστε στο μουσείο που θα μεταφερθεί η βιβλιοθήκη θα ξεκινήσει να λειτουργεί, να μην έχει έξοδο ουσιαστικά τέτοιου είδους. Εντάξει. Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε για το καλύτερο. Ευχαριστώ. Μία από τις ελάχιστες φορές που θα συμφωνήσουμε όλοι ότι μία γρήγορη διαδικασία από μια απευθεία ανάλυση λόγω του επίγοντος είναι και την επισκευή και αποδεκτή με την έννοια να προλάβουμε να αρχίσει ο χρόνος με την επισκευή έτοιμη για να κουνηθούν οι. Δευτέρα πρωί έχω ένα ραντεβού ειδικά για την Ιακωβάτιο μάλλον και για τα υπόλοιπα θέματα της ΕΔΙΚΕ με τη γραμματέα του Δήμου και με την αντιδήμαρχο οικονομικών. Όπου θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα, το είχαμε συζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ μας, να ξεκινήσουμε άμεσα, ίσως και πριν το τέλος του χρόνου, τις εργασίες για να. Για το μουσείο. Είναι από τις περιπτώσεις που θα συμφωνήσουμε όλοι να ξεκινήσουμε οι εργασίες. Δεν έχει κανένα αντίρρηση αυτό. Δεν έχει κανένα αντίρρηση. Και σας λέω ότι το συζήτησα ήδη εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη, στα παρασκήνια του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και έχω ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα. Θα μιλήσουμε με την Γενική Γραμματέα του Δήμου και με την Γαρμπή για τα γραφειοκρατικά. Συγγνώμη για την επιμονή του Συμβουλίου, σα είναι ενημερωτή ότι είναι εξαιρετικά εύκολη την άξιση. Μα έχει ήδη ενημερωθεί. Πιστεύω ότι και για το θέμα και προχθές πριν στην αρχή της εβδομάδας, επειδή υπόθηκε για τα γάλματα, από απόλυτο δίκιο βέβαια που ένα παράδειγμα να είναι έτσι, γιατί έχει γίνει το εξής ευτράπελο. Είχαμε φωνάξει έναν άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε και το άγαλμα στην πλατεία των Πεσόντων και κάποια άλλα άγαλματα στην Κεφαλονιά, ο οποίος όταν πήγαμε να τον πληρώσουμε, επειδή ο ίδιος δεν είχε χαρτιά, είχε φέρει ενός άλλου που συνεργαζόταν, ο άλλος πρόσφατα και στην εφορία, του κράτησε τα λεφτά η εφορία
και δεν μπορούσε να πληρωθεί ο άνθρωπος. Και τώρα βρίσκουμε, ψάχνουμε να δούμε τη φόρμουλα, ώστε να προχωρήσουμε να φτιάξουμε και αυτά. Δηλαδή είναι στο άμεσο μέλλον να γίνει. Και τώρα. Μιλήσει πάντω ότι είναι απαράδεκτο. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δε, για το όνομα του Θεού. Κυρίως Παρίσις, παρακαλώ.